Λοιπόν, κύριε Σοφιανέ, ποιο είναι κατά την άποψή σας το μεγάλο θέμα που απασχολεί αυτή τη στιγμή την κοινωνία? Η έκρηξη της ακρίβειας, ο αχαλήνοτος πληθωρισμός, η μειωμένη μισθή, η άγρια φορολογία, όλα αυτά για τα οποία δεν απάντησε ο Πρωθυπουργός, όλα αυτά που δείχνουν τον ένοχο. Την πολιτική δηλαδή που στο όνομα της πράσινης μετάβασης έκανε κυριολεκτικά χρηματιστηριακό προϊόν την ενέργεια και οδήγησε σε αυτή την κατάσταση σε συνδυασμό με τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας στα πλαίσια του ανταγωνισμού που έχουν οι δύο ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. Δηλαδή, αυτή είναι η πηγή, κύριε Σοφιανέ, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τη Θεσσαλονίκη από τον Πρωθυπουργό δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, λέτε? Όταν το βασικό πρόβλημα είναι το εισόδημα για τον εργαζόμενο και τον αυτοαπασχολούμενο, το να λέμε ότι το Μάιο θα γίνει αύξηση στο βασικό μισθό, όταν το Μάιο που έρχεται, όταν η αύξηση στο βασικό μισθό που έγινε το προηγούμενο διάστημα έχει τελειώσει με ένα πληθωρισμό 10 και 11%, καταλαβαίνουμε ότι δεν αγγίζει τη μέση λαϊκή εργατική οικογένεια όλα αυτά που ανακοινώθηκαν. Γιατί όλα αυτά που ανακοινώθηκαν, πέρα από νούμερα, δεν αποτυπώνονται στην πραγματικότητα του νοικοκυριού, δεν αποτυπώνονται απάνω πληρώσει το λογαριασμό ρεύματος. Ναι. Γι' αυτό και λέμε μείωση τώρα και πλαφών στην τιμή αερίου, πετρελαίου, κατάργηση των φόρων στην ενέργεια, γιατί όλα αυτά είναι που κυριολεκτικά εξανεμίζουν το λαϊκό εισόδημα μαζί με τον περίφημο ΦΠΑ στα είδη της πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Πρέπει να είναι δύο κουβέντες από τον κύριο Σοφιανό, γιατί είναι μακριά. Κύριε Σοφιανέ. Εντάξει, εγώ ακούω με υπομονή, αλλά ξαναλέω, υπάρχει η πηγή του προβλήματος. Γιατί όταν πριν από τρεις εβδομάδες στη Βουλή ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία και τους άλλους η μονιμοποίηση των φόρων ενσωμάτωσης ευρωπαϊκής οδηγίας στο χώρο της ενέργειας, το να ερχόμαστε σήμερα και να μιλάμε για μείωση, εμείς λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί αυτός ο φόρος. Ταυτόχρονα πρέπει να ερωτηθούμε, κύριε Παπαδάκη, σε σχέση με τα περί τερατογένεσης του κυρίου Μητσοτάκη. Αν θεωρούμε ότι η πολιτική που υλοποιείται σήμερα, αυτή η άγρια πολιτική, περνάει μέσα από νομοσχέδια, μη φύγει από την προσοχή μας ότι το 50% των νομοσχεδίων του Μητσοτάκη τα έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και το 80% των νομοσχεδίων του Μητσοτάκη τα έχει ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ. Άρα υπάρχει κοινή πολιτική βάση για αυτά τα κόμματα τα να ψηφίζουν μαζί νομοσχέδια και φυσικά να κάνουν... Εσάς σας έβαλε ο Πρωθυπουργός τώρα.